που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, θέλει ο φιλάνθρωπος Κύριος να μας δείξει τις τρομερές συνέπειες που έχει η απιστία στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Ήταν κάποιος νοικοκύρης, είπε ο Κύριος, ο οποίος πίτευσε αφελώνα και για να το ασφαλίσει έβαλε τριγύρω του φράχτη. Για το πάτημα των σταφυλιών έσκαψε και έκανε λινό πατητήρι. Έκτισε και πύργο για να μένουν οι καλλιεργητές του και οι πύρακες. Το αμβέλι του αυτού ο καλός οικοδεσπότης, αφού το ετοίμασε, το εμπιστεύθηκε σε μερικούς γεωργούς και αυτός έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα. Όταν πλησίασε ο καιρός της οικοβιδής, έστειλε τους δούλους του να παραλάβουν από τους γεωργούς τους καρπούς του αμβελιού. Αλλά οι γεωργοί, άνθρωποι κακοί, πήραν τους δούλους του οικοδεσπότη και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον ηθοβόλησαν. Λυπήθηκε πολύ ο Κύριος του αμβελιού. Παρόλα αυτά έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους. Αλλά οι γεωργοί συμπεριφέρθηκαν και προς αυτούς κατά τον ίδιο τρόπο. Τέλος έστειλε τους γεωργούς τον Υιό του με τη σκέψη ότι θα ντραπούν και θα τον σεβαστούν. Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το παιδί του Κυρίου τους, είπαν μεταξύ τους, «Αυτός θα κληρονομήσει το αμβέλι. Ελάτε λοιπόν να το φυτέψουμε και να πάρουμε εμείς την κληρονομία του». Αυτόν τον τρόπο έκλημα σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έπιασαν τον Υιό του οικοδεσπότη του, τον έβαλαν έξω από το αμβέλι να τον σκοτώσουν. Ο Κύριος διακόπτει εδώ την παραβολή και στρέφεται προς τους άρχοντες του λαού, που ήταν και αυτοί εκεί και άκουγαν την παραβολή και τους ρωτά. Όταν έρθει ο Κύριος του αμβελιού, τι είναι δίκαιο να κάνει στους γεωργούς εκείνους. Εκείνοι επειδή δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί το βαθύτερο νόημα της παραβολής, με προθυμία απάντησαν, αφού ήταν τόσο κακοί οι γεωργοί εκείνοι, θα τους εξορροθέψει με κακό θάνατο και τον βέβη θα τον οικιάσει σε άλλους, καλούς γεωργούς που θα του δώσουν τους καρπούς των καιρών τους. Όλοι δυστυχείς δεν κατάλαβαν όταν έλεγαν αυτά, ότι μόνοι τους διατύπωναν η δίκαιη απόφαση του Θεού εναντίον τους, διότι στην παραβολή αυτή νοικοκύρη που πίτευσε αμβέλι είναι ο Θεός. Αμβέλι είναι το εγκαλυπτικό έθνος το οποίο με θαυμαστούς τρόπους προστάτευσε ο Θεός και εμπιστεύθηκε την πνευματική του καλλιέργεια στους αρχιερείς και τους άρχοντες του λαού. Αλλά αυτοί δυστυχώς παραμένησαν και διαφόρησαν για το έργο αυτό. Όταν μάλιστα ο Πανάγαθος Θεός έστειλε σε άλλους δούλους τους προφήτες για να διαπιστώσουν την πίστη και την αρετή του περιούσιου λαού. Οι άρχοντες του λαού τους εκοπήσαν και με διάφορους τρόπους φώνεσαν. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι όταν απέστειλε το μονογενή Υιό του, τον Κύριο λοιπόν Ιησού Χριστόν, οι άρχοντες του Ιδαϊκού λαού τον έβγαλαν έξω από την Ιερουσαλήμ και τον σταύρωσαν. Στη συνέχεια έγινε ότι οι άρχοντες του λαού είχαν πει, διότι εκείνοι μεν αποδοκιμάστηκαν από τον Θεό και αντί για αυτούς ανεδείχθηκαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι καλλιεργούν πνευματικά των λαών του Θεού, τους πιστούς και σεβείς χριστιανούς. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εκείνο που είπε στη συνέχεια της παραβολής ο Κύριος προς τους άρχοντες των Ιουδαίων. Δεν διαβάσατε ποτέ, τους είπε στην Παλαιά Διαθήκη, τι λένε οι ψαλμοί. Πράγματι είναι πολύ παραστατικά όσο ο προφητάναξ Δαβίδ λέει, ο λίθος τον οποίον οι χτίστες παραμέρισαν, όσα κατάλληλον έγινε γονάρι και θεμέλι όλη τη οικοδομή. Τα λόγια αυτά αναφέρονται και ταιριάζουν στον Κύριο Ιησού, διότι αυτός τον οποίον αρνήθηκαν και θανάτουσαν οι Ιουδαίοι, έγιναν την παλή και θεμέλιο του αρχηγού της πνευματικής οικοδομής της Εκκλησίας.
με τον τρόπο αυτό, λόγω της απιστίας του Δαϊκού Έθνους προς τον Σωτήρα, έφυγε από αυτούς η Βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού και δόθηκε στους χριστιανούς, οι οποίοι τώρα πλέον αποτελούν ευλογημένων λαών του Θεού και πρέπει να δώσουν τους καρπούς, δηλαδή τα αγαθά έργα της πίστεως, που δίκαια ο Θεός περιμένει από εμάς. Σπουδαίο το δίδασμα, αδελφοί. Ο Θεός με πολλούς και ποικίλους τρόπους μας καλλιεργεί για να παράγουμε έργα πίστεως και αγάπης, υποβονής και ελπίδος. Ας μη μοιάσουμε με το έθνος που τόσο πολύ αγάπησε και προστάτευσε ο Θεός, αλλά δυστυχώς το απαρνήθηκε. Ας μένουμε πιστοί σε Αυτόν, ας μελετούμε το Άγιο Νόμο, το νόμο Του, ας εφαρμόσουμε τις Θείες εντολές Του. Θα μας ζητήσει η καθημέρα της κρίσεως να παρουσιάσουμε καρπούς ευσεβίας και αιρετής. Εάν τώρα διαφορούμε, τι καρπούς θα παρουσιάσουμε τότε? Εργασία λοιπόν πνευματική, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση, έργα αγάπης και δικαιοσύνης, Θεία Κοινωνία, για να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Κύριος της επουρανίας Βασιλείας Του. Να το πω.